Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι παραμύθι. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός ετέχθη. Αληθώς ετέχθη. Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως, το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός. Αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμον. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο τα πρώτα λόγια. Οι πρώτες ανάσες σε κάθε πρόλογο αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Να φανερώνουν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω στις μέρες μας πληθαίνουν. Ωρες χαράς αληθινής και εμείς σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία φέρνουμε στο νου μας όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, τους ανθρώπους της μοναξιάς μα και της αληθινής χαράς της πονεμένης. Αυτοί είναι οι μπροσταριδές μας. Περνούν συχνά πυκνά από εδώ σε κάθε ξεκίνημά μας να μας μεταδώσουν αυτή τη χαρά τους και την υπομονή τους τη Χριστοδόρητη. Δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, βιογραφικά περίλαμβρα και τετιμημένες περγαμηνές. Δεν έχουν και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν πίστη, άδολη πίστη, αδίσταχτη πίστη και πασχίζουν συνεχώς να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργές το Άγιο Πνεύμα. Στις καρδιές τους είναι αναμένο και γραμμένο το έργο και το φως του νόμου. Συμμαρτυρία παίρνουν εκείνοι και εμείς που θελγόμαστε από το βίωμά τους, από την ασφαλεστάτη πηξίδα της συνείδησής τους. Πολλές ευχές από καρδιάς και την ανυπόκριτη αγάπη μας, λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, στους συνεργάτες της και στους ανθρώπους που διακονούν στα ραδιόφωνα των Μητροπόλεων των
ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική βάση. Πληροφορίες για όλα αυτά μπορείτε να βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriapsychis.blogspot.com. Εκεί και πληροφορίες για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σωματείο, που σαν πυρήνα δράσης έχει την πνευματική ελεημοσύνη και την δωρεάν, κατά κύριο λόγο, διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, σε όποιο πνευματικό μετερίζει, ευλογημένων πνευματικών οδηγών, ιερέων, ιερών μονών, ενωριών, όπου υπάρχει ζήλος και δίψα για πνευματική εργασία. Και οι χαιρετισμοί προς την κυρία Θεοτόκο, μητέρα μας, είναι ένα ακαταγόνιστο όπλο φωτός. Ενημερωτικά να σας πούμε ότι αυτή την εορταστική περίοδο κυκλοφορεί από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και ένα μικρό βιβλίο, ένα μικρό ανθολόγιο Αγίου Δωδεκαημέρου με τίτλο «Πάντα Χριστούγεννα». Περιέχονται ανθολογημένα κείμενα του ομιλούντος από προηγούμενα βιβλία μας και κάποια πρόσφατα γραφτά μας για την Μητρόπολη των Εορτών. Όλα τα έσοδα και από αυτό το βιβλίο, αλλά και από όλες τις εκδόσεις, το ξαναλέμε, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στους ιεραποστολικούς σκοπούς της πνευματικής ελεημοσύνης, αυτούς τους σκοπούς της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολαβόμεν. Ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός, το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ, ως Θεουκέτη η δούλος αλλιώς, η δε Υιός και κληρονόμος Θεού, δια Χριστού. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, 4 έως και 7 στίχος. Ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Όταν όμως συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε νωρίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώθη προς τον Μωσαϊκό νόμο, δια να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, δια να λάβομεν την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Ναι, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά Υιοί του Θεού. Διότι δεν είστε Υιοί του Υπουρανίου Πατρός, δια τούτο εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού, του Υιού του εις τας καρδίας σας, το οποίον δίδει την πληροφορία και την παρησία να απευθύνεστε στο Θεό με την κραυγή και επίκληση Αβά, δηλαδή Πατέρα, ώστε σύμφωνα με τα λεχθέντα, «Συ που επίστευσες στον Χριστό δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός του Θεού. Εάν δε είσαι Υιός, είσαι συγχρόνος και κληρονόμος του Θεού. Γίνεσαι δε κληρονόμος διαμέσου του Χριστού». Σύμπαντα σήμερα
γεμάτα από χαρά. Πράγματι, ομιλεί ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος, πράγματι κάθε πιστός και ευσεβής χριστιανός όπου γης χαίρεται, χαράν μεγάλη, διότι ετέχθη ο Σωτήρ. Συγχαίρουν οι Άγιοι Άγγελοι και οι ψυχές των Αγίων. Χαίρονται και οι κοσμικοί άνθρωποι, γιατί στις μεγάλες εορτές σπάζει η μονοτονία της καθημερινότητας και ο εορταστικός διάκοσμος τους ξεκουράζει. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, βίωσαν εόρταστος οδός απανδόκευτος. Αλλά η χαρά των πιστών ψυχών δεν είναι μόνο ψυχολογική, εξωτερική, πρόσκαιρη. Είναι βαθιά πνευματική. Πηγάζει από την αίσθηση της απείρου αγάπης και φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού που εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Λόγου. Αναφωνεί η πιστή ψυχή με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. «Ότις καινής μίξεως, ότις παραδόξου κράσεως, ο ον γίνεται και ο άκτιστος κτίζεται και ο αχώρητος χωρείται και ο πλουτίζων πτωχεύει. Πτωχεύει γάρ την εμήν σάρκα, είναι εγώ πλουτίσω την αυτού θεότητα και ο πλήρης καινούται, είναι εγώ της εκείνου μεταλάβω πληρώσεως. Τι ο πλούτος της αγαθότητος, τι το περί εμέ τούτο μυστήριον, μετέλαβον της εικόνος και ού και φύλαξα, μεταλαμβάνει της εμείς σαρκός, ή να και την εικόνα σώσει και την σάρκα θανατήσει». Πηγάζει ακόμη η χαρά από την δωρηθήσα στους ανθρώπους ειρήνη και ευδοκία του ουρανίου πατρός. Διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι και προ Χριστού υπήρχαν μερικοί δίκαιοι άνθρωποι που είχαν δεχθεί την ειρήνη του Θεού. Αλλά αυτή η ειρήνη ήταν χωρίς την ευδοκία, γιατί ο λόγος δεν είχε σαρκωθεί, δεν ήταν τελεία και αμετάθετος, ούτε εδίδετος σε όλους τους ανθρώπους. Με την σάρκωση του λόγου επήλθεν ειρήνευσης, συμφιλίωση και καταλλαγή του επαναστατημένου ανθρώπου προς τον Θεό. Η προς τον Θεό επιστροφή και ειρήνευση δια του Κυρίου Ιησού Χριστού συνετέλεσε ώστε να αποκατασταθεί και η εσωτερική ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων και η προς αλλήλους ειρήνη και αγάπη. Μπορούμε πραγματικά να χαιρόμαστε όταν απολαμβάνουμε βαθιά ειρήνη με τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος που δεν χαίρεται γιατί δεν ειρηνεύει, προσπαθεί με την εξωστρέφεια να ξεχάσει τη δυστυχία του. Γι' αυτό δεν θέλει να μείνει ούτε για λίγο μόνος του, χωρίς κάποιο εξωτερικό ερέθισμα να τον απασχολεί. Γράφει κάπου ο Πασκάλ ότι ο πιο δυστυχής άνθρωπος είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό έχει πάντα κοντά του τον γελοτοπιό, για να τον κάνει να ξεχνά τη δυστυχία του. Σύγχρονες μορφές γελοτοπιών για τον άνθρωπο που του λείπει η ειρήνη και η χαρά του Χριστού είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, οι απρόσωπες και θορυβώδεις διασκεδάσεις, η μέθη της ταχύτητας, ο ακτιβισμός. Ευτυχείς όσοι θα μείνουν για λίγο μόνοι τους, θα διαπιστώσουν το εσωτερικό τους κενό και ανικανοποίητο και θα αναζητήσουν τον Λόγο, τον Λόγο, με το λάμδα κεφαλαίο. Ευτυχείς όσοι θα ετοιμάσουν τον έσω άνθρωπο για να ανακλίνουν σε αυτόν τον σαρκοθέντα Θεό, τότε πράγματι θα ειρηνεύσουν και θα χαρούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με το κείμενο που ακολουθεί θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να ειρηνεύσουμε με τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας. Αυτήν την ειρήνη να φυλάσσουμε αδελφοί όσο μπορούμε, διότι αυτήν ελάβαμε ως κληρονομία από τον Σωτήρα μας που εγεννήθη σήμερα και μας έδωσε το πνεύμα της υιοθεσίας, δια της οποίας γινόμεθα κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Ας ειρηνεύουμε λοιπόν με το Θεό, τηρώντας όσα είναι βάρεστα σε Αυτόν, την σοφροσύνη, την φιλαλήθεια, την δικαιοπραγία, την καρτερία στις προσευχές και τις δεήσεις, άδοντες και ψάλλοντες εν τες καρδίες ημών και όχι μόνο με τα χείλη. Ας ειρηνεύουμε με τους εαυτούς μας, υποτάσσοντας την σάρκα το πνεύματι, το σαρκικό φρόνημα στον ώμο του πνεύματος, εκλέγοντας να ζούμε όπως απαιτεί η συνείδησή μας και φροντίζοντας ώστε ο εσωτερικός μας κόσμος των λογισμών να κινείται με κοσμιότητα και καθαρότητα. Διότι έτσι μόνο θα καταστήλουμε τον όντως εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται μέσα μας. Ας ειρηνεύουμε μεταξύ μας, ανεχόμενοι ο ένας τις αδυναμίες του άλλου και συγχωρώντας, αν τυχόν κάποιος έχει παράπονο από τον άλλον, όπως και ο Χριστός μας συνεχώρησε, και δείχνοντας μεταξύ μας ευσπλαχνία που πηγάζει από την μεταξύ μας αγάπη,
καθώς και ο Χριστός από την αγάπη Του και μόνο προς εμάς μας εσπλαχνίστηκε και για χάρη μας ενανθρώπισε. Έτσι λοιπόν, αφού ανορθωθούμε από την πτώση της αμαρτίας με την δική Του βοήθεια και χάρη και αφού ανεβούμε πνευματικά δια των αρετών, θα αποκτήσουμε το πολίτευμα ημών εν ουρανής, από όπου περιμένουμε την ελπίδα μας να λυτρωθούμε από την φθορά και να απολαύσουμε τα ουράνια και αιώνια αγαθά, ως τέκνα του ουρανίου Πατρός. Αυτήν την απόλαυση εύχομαι όλοι εμείς να επιτύχουμε κατά την μέλουσα ένδοξη παρουσία και επιφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Μακαριστός Πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο σοφός Αγιορείτης. Σε πλεισμονή, αδελφοί μου, οι δυστυχισμένες ψυχές, σαν εκείνο τον βασιλιά που πάντα είχε δίπλα του έναν γελοτοπίο για να τον κάνει να ξεχνά τη δυστυχία του, να παραπλανάται και να μην συνειδητοποιεί ότι έχει λύπη γιατί ο Χριστός του λείπει. Αυτές οι σύγχρονες μορφές γελοτοπιών, τις οποίες μας παρέθεσε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Γεώργιος Καψάνης, συνεχώς παραμυθιάζουν και δεν παραμυθούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Και όταν έρχεται ο λόγος στη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, οι γελοτοποιοί αρχίζουν να την περιγράφουν ως ένα από τα πολλά παραμύθια που ξέρουν καλά να διηγούνται. Μα τα Χριστούγεννα δεν είναι παραμύθι. Είναι ένα γεγονός λυτρωτικό, κοσμοσωτήριο. Η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού δεν είναι παραμύθι. Εξύψους κατήλθε η αγάπη, η ελπίδα, η ζωή, η Ανάσταση, η αλήθεια. Τα Χριστούγεννα είναι η αλήθεια. Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να ρίξει φως στις αμαρτίας και στου ψεύδους, στις βαριές, στις αλυσίδες, να φωτιστούν αυτές και έπειτα να ραγίσουν στο πρώτο Χριστός ετέχθη, να σπάσουν έπειτα, να διαλυθούν, να συντριβούν στο θριαμβευτικό Χριστός Ανέστη. Πες μας, Μπαμπά, για τα Χριστούγεννα, για τη Φάτνη, τον Ιωσήφ, την Παναγίτσα και το Χριστούλη, τους μάγους και τα στέρι. Πάντα αυτές τις μέρες οι ψυχές μας γλυκαίνουν, ζεσταίνονται, μετράνε αντίστροφα ως το ξημέρωμα των Χριστουγέννων. Θυμόμαστε τα χρόνια που σαν παιδιά καρτερούσαμε τον ερχομό του μικρού Χριστού, που πάντα γεννάται. Πάντα γεννάται, δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί. Γεννάται ο ενεστός διαρκείας. Και εμείς ελπίζουμε πως αυτή η διάρκεια πάντα θα μας σκεπάζει όπως οι γονείς μας όταν μετά το βραδινό παραμύθι σκέπαζαν τα ονείρατά μας και μας σταύρωναν για καληνύχτα. Τα χρόνια κύλησαν και πήραμε κι εμείς τη θέση τους εκεί δίπλα σε ένα μικρό κρεβάτι με ένα βιβλίο παραμυθάδων στο χέρι, με μια φωνή ψιθυριστή στο σκοτάδι να διηγείται ό,τι μπορεί να ταξιδέψει στο όμορφο, να γαλινέψει μια παιδική ψυχή στην αγκαλιά του φύλακα αγγέλου της. Τότε στις νύχτες τις καρτερικές, τις προχριστουγέννων,
αλλά και τις μεθέορτες. Τα βιβλία των παραμυθάδων ασπάνε στην άκρη και οι φωνές μας οι ψιθυριστές ας γίνουν πιστευτές και ας πιάσουν να διηγούνται αυτά που γίνηκαν τότε. Μα αν δεν τα πιστεύουμε εμείς στα αλήθεια, πώς θα νιώσουν τις ιερές αλήθειες οι έφορες παιδικές ψυχές, αν εμείς δεν ξέρουμε όλες τις ιερές λεπτομέρειες εκείνες της συγκλονιστικής για τον άνθρωπο νύχτας, τι θα διηγηθούμε στα μικρά μας? Πώς γνωρίζουμε πως ο Χριστός γεννήθηκε ξημέρωμα Κυριακής? Πώς γνωρίζουμε για το ταξίδι των μάγων με το αστέρι, τον συμβολισμό των δώρων, την θεϊκή εμφάνιση στους αγραβλούντες ποιμένες? Ή καλύτερα, πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν πραγματικά και ότι δεν αποτελούν απλά το σενάριο σε μια καλώς σκηνοθετημένη σχολική γιορτούλα, με τα παιδιά μας να υποδύονται ρόλους μπροστά από τις κάμερες και τις φωτογραφικές μας μηχανές? Απόψε το βράδυ θα διηγηθώ την ιστορία με τον εκδεξιόν ληστή, αυτόν που λίστεψε τον παράδεισο με το μνήσθητή μου Κύριε. Είχε συναντήσει την ιερή οικογένεια κατά την φυγή της στην Αίγυπτο, μα μόλις αντίκρισε τον Σωτήρα στην αγκαλιά της Παναγιάς, έκανε πίσω και δεν προχώρησε στα σκληρά του σχέδια, λέγοντας πως αν ποτέ ο Θεός κατέβαινε στη γη, θα έπαιρνε τη μορφή αυτού του μωρού. Τη διαβάσαμε σε ένα λόγο του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς. Αυτήν και άλλες πολλές θαυμαστές αλήθειες εκείνης της λυτρωτικής για το ανθρώπινο γένος θεϊκής απόφασης. Να κατέβει ο Θεός επί γης και να ανέβει ο άνθρωπος στον ουρανό. Όλα τα βράδια του Αγίου Δωδεκαημέρου θα θυμάμαι μια τέτοια αληθινή ιστορία να την λέω ψιθυριστά εκεί δίπλα στις αγγελικές ψυχούλες. Να μην ξεχάσω όμως κάθε τέτοια αληθινή διήγηση να την ξεκινάω όχι με το μια φορά και έναν καιρό, μα με τη φράση «το καιρό εκείνο». Το καιρό εκείνο. Τα Χριστούγεννα δεν είναι παραμύθι, μα η πιο γλυκιά παραμυθία της ανθρώπινης ψυχής. Το ομότιτλο παλαιότερο γραμμένο και ακουσμένο κείμενό μας, το οποίο εμπεριέχεται σε αυτό το μικρό ανθολόγιο Αγίου Δωδεκαημέρου με τίτλο «Πάντα Χριστούγεννα» που κυκλοφορεί αυτήν την περίοδο από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, και μιας και αναφερθήκαμε στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, ας πιάσουμε να διαβάσουμε δικά του γραφτά από τον πρόλογο της Αχρίδος, το πνευματικό ημερολόγιο, και στο μήνα Δεκέμβριο στις σελίδες της «Κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μόλις δε συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο στη Ναζαρέτ, λέγον «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, και ιδού συλλήψει εν γαστρή και τέξιον και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν», εξεδόθη διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο. Μια γενική απογραφή όλων των υπηκόων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, προκειμένου να φορολογηθούν. Έπρεπε όλοι οι υπήκοοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να πάνε στην πόλη τους για να απογραφούν για πρώτη φορά. Γι' αυτόν τον λόγο ο δίκαιος Ιωσήφ ήλθε με την Υπεραγία Θεοτόκο στη Βηθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ, διότι και οι δυο κατάγονταν από τη βασιλική γενιά του προφητάνακτος Δαβίδ. Επειδή πολλοί άνθρωποι ταξίδευαν εκείνες τις ημέρες προς τη μικρή αυτή πόλη για να απογραφούν, ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν μπορούσαν να βρουν κατάλημα σε κάποιο σπίτι και έτσι κατέφυγαν σε ένα σπήλαιο που χρησιμοποιούσαν οι ποιμένες σαν ποιμνιοστάσιο για τα ζώα τους. Στο σπήλαιο αυτό, τη νύχτα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, την 25η Δεκεμβρίου, η Υπεραγία Θεοτόκος γέννησε τον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριο και Θεό ημών Ιησού Χριστό. Τον συνέλαβε αναμαρτήτος, αυθώρος, υπερφυός
εκ του Παναγίου Πνεύματος και ουκ εξ ανθρώπου. Τον γέννησε ανωδύνος και αυτή η ίδια η αϊπάρθενος Θεοτόκος Μαρία τον σπαραγάνωσε. Τον προσκύνησε ως Θεό και τον ανέκλινε πάνω στη φάτνη. Κατόπιν πλησίασε ο δίκαιος Ιωσήφ ο Μνίστορ και τον προσκύνησε ως τον θείο καρπό της μήτρας της Παρθένου. Ύστερα κατέφτασαν οι ποιμένες από τους αγρούς, καθοδηγούμενοι από Άγγελο Κυρίου, και τον προσκύνησαν ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου. Οι ποιμένες άκουσαν χορούς αγγέλων ενούντων τον Θεό, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία». Τη στιγμή εκείνη ήλθαν τρεις σοφοί άνδρες από Ανατολών να προσκυνήσουν, οδηγημένοι από έναν λαμπρό αστέρι που προπορευόταν κομίζοντας τα δώρα τους χρυσό, λιβάνι και Σμύρνα. Προσκύνησαν τον Χριστό στο βασιλέα των βασιλέων και του προσέφεραν τα δώρα τους. Έτσι εισήλθε στον κόσμο αυτός που τον ερχομό του προφήτευσαν οι προφήτες και ο οποίος γεννήθηκε όπως το είχαν περιγράψει στις προφητείες τους από μια υπεραγία Παρθένου στην πόλη της Βιθλεέμ, από τη ρίζα του Δαβίδ κατά γενεαολογία, τον καιρό κατά τον οποίο στην Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε βασιλιάς από τη ρίζα του Ιούδα, αλλά βασίλευε ένας ξένος, ο Ηρώδης. Μετά από πολλούς που προηγήθηκαν, οι οποίοι προεικόνιζαν, προανήγγυλαν και προτύπωναν αυτόν, προφήτες και δίκαιοι, σοφοί και βασιλείς. Παρουσιάστηκε όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου αυτός, ο δεσπότης του κόσμου και βασιλεύς των βασιλέων, για να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να επιτελέσουν οι υπηρέτες του. «Με διάπειρη αγάπη, Κύριε, συγκατέβεις από τον ουρανό. Από την αιώνια άνωθεν ομορφιά κατήλθες στον ζωφόδι πόνο. Από το αιώνιο φως κατήλθες στο πυκνό σκοτάδι του κακού. Έτεινες το Άγιο χέρι σου στους ανθρώπους που τους στραγγάλιζε η αμαρτία. Ο ουρανός κατεπλάγει, η γη εσύστη. Καλωσόρισες, Χριστέ, χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Με διάπειρη αγάπη, Θεέ, από την οποία σύ έπλασες τον κόσμο, εκένωσα σε αυτόν μορφήν δούλου λαβών, τους δεσμίους για να λυτρώσεις, για να αναπλάσεις τον οίκο του Θεού που έφθυρε ο Αδάμ, για να φωτίσεις τους εσκοτισμένους, να ελευθερώσεις τους αμαρτωλούς. Αγάπη, αγάπη εσύ, που φόβο δεν γνωρίζεις, που ουδέποτε εκπίπτεις, καλωσόρισες Χριστέ, αρχηγέ της σωτηρίας μας. Με διάπειρη αγάπη βασιλεύτου κάλους, άφησε στην αγγελική ακτινοβολία των χερουβίμ και καταδύθηκε στο σπήλαιο της ανθρώπινης ζωής, φως και ειρήνη για να δώσεις τους απελπισμένους. Η γη κατεπλάγει με φόβο, πως να χωρέσει εσένα τον αχώρητο. Καλωσόρισες, Χριστέ, ο κλίνας ουρανούς και συγκαταβάς. Σε προσδοκούσε πολλήν καιρόν η κεχαριτωμένη Παρθένος. Η γη την ανυψώνει ως εσένα, Κύριε. Κλίμακα επ' ουράνιου, γέφυρα μετάγουσα, ώστε δι' αυτής εσύ να συγκαταβείς και εκ του θρόνου σου, του επιρμένου, να κατέλθεις από την πόλη του ουρανού για να φέρεις την υγεία και τον άνθρωπο να λυτρώσεις από την αμαρτία. Παναγία Παρθένε, χρυσούν θυμιατήριον, σύ πρέπει δόξα και ένεσης, μητέρα και χαριτωμένη. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τον πρόλογο της Αχρίδος, το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, το τεύχος του Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Άθος. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Βιθλεέμ, τον προσκύνησαν πρώτοι οι ποιμένες και οι σοφοί, οι αστρονόμοι από Ανατολών, δηλαδή οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου τούτου. Ακόμη και σήμερα αυτοί που ειλικρινέστερα από όλους λατρεύουν τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα είναι οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί του κόσμου.
Απέναντίας η διεστραμμένη απλοϊκότητα και η ημιμάθεια υπήρξαν πάντοτε εχθροί της θεότητος του Χριστού και πολέμοι του Ευαγγελίου του. Ποιοι ήταν οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από Ανατολών? Το ερώτημα μελέτησε επισταμένος ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Λέει λοιπόν ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν κάποιοι βασιλείς ορισμένων μικρότερων περιοχών ή και μεμονωμένων πόλεων στην Περσία, την Αραβία και την Αίγυπτο. Αυτοί ήταν επίσης και οι δήμονες αστρονόμοι. Το λαμπρό άστρο που είδαν τους φανερώθηκε για να αναγγείλει τη γέννηση του νέου βασιλέως, του καινού Αδάμ. Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ, το αστέρι αυτό, θεονδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Διαβάζουμε στο θήτα των χαιρετισμών στην Παναγιά μας. Το αστέρι αυτό εμφανίστηκε λοιπόν σε αυτούς 9 μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ήτι κατά των χρόνων της υπερφυού συλλήψεως αυτού στην παρθενική μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι σοφοί αστρονόμοι πέρασαν 9 μήνες μελετώντας αυτό το αστέρι και προετοιμαζόμενοι για το ταξίδι, το οποίο τελικώς πραγματοποίησαν. Έφτασαν στη Βηθλεέμ λίγο αφότου γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Ο ένας εξ αυτών ονομαζόταν Μελχιόρ, ήταν γέροντας με κατάλευκα μαλλιά και γένια. Αυτός πρόσφερε το χρυσάφι ως δώρο στον Κύριο. Ο δεύτερος ονομαζόταν Γάσπαρ, ήταν νέος με ροδαλό πρόσωπο και αγένιος. Αυτός πρόσφερε το λιβάνι ως δώρο στον Κύριο. Ο τρίτος ονομαζόταν Βαλτάσαρ. Είχε μελαχρινή επιδερμίδα και δασίτριχη γενιάδα. Αυτός πρόσφερε ως δώρο στον Κύριο το μύρο. Αυτή ήταν η μάγη με τα δώρα. Μετά το θάνατό τους, τα σκηνώματά τους μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί στο Μιλάνο και από το Μιλάνο στην Κολονία. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι οι τρεις αυτοί σοφοί άνδρες εκπροσωπούσαν τις τρεις κύριες φυλές των ανθρώπων που κατάγονταν από τους τρεις γιους του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Ο Πέρσης ο Φως εκπροσωπούσε τους Ιαφεθίτες, ο Άραβας τους Σιμίτες και ο Αιγύπτιος τους Χαμίτες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διαμέσου των τριών αυτών τροποντινά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος προσκύνησε τον ενανθρωπίσαντα Θεό και Κύριο. Ο μονογενής Υιός του Θεού, ο αμήτωρ προαιωνίος, εκ πατρός γεννηθής και απάτωρ εν χρόνο εκ μητρός αρκωθής, ήλθε στον κόσμο εν χρόνο από μία μητέρα χωρίς πατέρα. Η πρώτη, αίδιος εκ του πατρός γέννηση, αποτελεί ανεξιχνία στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος στην αιωνιότητα. Και η δεύτερη, η εν χρόνο, είναι το ανεξιχνία στο μυστήριο της δυνάμεως του Θεού και της αγάπης του για το ανθρώπινο γένος. Το μεγαλύτερο μυστήριο της ιστορίας αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μυστήριο της αιωνιότητος. Χωρίς να προσπαθούμε να παρισδίσουμε στο κορυφαίο και απερινόητο αυτό μυστήριο με το κεράκι της πεπερασμένης μας κατανοήσεως, ας είμαστε ευχαριστημένοι, αδελφοί μου, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, με την επίγνωση ότι η σωτηρία μας έχει τις ρίζες της όχι σε άνθρωπο, ούτε καν σε οτιδήποτε γήινο, αλλά στα ακρότατα ύψη του Θείου και αοράτου κόσμου. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού και τόσο μεγάλη η αξία του ανθρώπου, ώστε ο ίδιος ο Υιός του Θεού κατήλθε από την αιωνιότητα στον χρόνο, από τον ουρανό στη γη, από τον θρόνο της δόξης στο σπήλαιο των ποιμένων, μόνο και μόνο για να σώσει ώστε άνθρωπος την ανθρωπότητα, να αναπλάσει τους φθαρέντες από την αμαρτία ανθρώπους και να τους οδηγήσει πάλι στον παράδεισο.
εξήλθον παρά του πατρός, όπου είχα το παν και ελήλυθα εις τον κόσμον, ο οποίος δεν μπορεί να μου δώσει τίποτα. Ο Κύριος γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο για να δείξει ότι όλος ο κόσμος είναι ένα σκοτεινό σπήλαιο, το οποίο εκείνος μόνο μπορεί να φωτίσει. Ο Κύριος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Βηθλεέμ σημαίνει ο οίκος του άρτου. Για να δείξει ότι αυτός είναι ο μόνος άρτος της ζωής, αντάξιος των αληθινών ανθρώπων. Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο προαιώνιος Υιός του ζώντος Θεού και Υιός της Παρθένου, φώτισέ μας, θρέψε και ζήμωσέ μας με τον εαυτό Σου. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα λέγατε, αδελφοί μου, στο χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της σημερινής μας εόρτιας ραδιοσυνάξεως, να ξεφυλίζαμε εκεί στα λόγια της Πλώρης το θείο όραμα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, του μεγάλου εικονοπλάστη συγγραφέα μας, πρωτοδημοσιευμένο το 1897, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην εφημερίδα Άστη. Παραμυθία και όχι παραμύθι, έγραψε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας εκεί στα λόγια της Πλώρης. «Δεν λέτε, ρε παιδιά, τίποτα να ζεσταθούμε?» Και με το λόγο φάνηκε μαύρο κορμί στην ανοιχτή θηρίδα. Κύλησε από τη σκάλα κάτω ο Κώστας ο θερμαστής, βαρυτυλιγμένος στην πατατούκα του. Έκανε κρύο δυνατό. Βοριάς εξήριζε τα πέλαγα, πάγωνε τα κρογιάλια, κρυστάλιαζε τα στιβαγμένα χιόνια στα βουνά. Και το πλήρωμα, ναύτες και θερμαστές, συναγμένοι ολόγυρα στη θερμάστρα, φρόντιζαν να ζεσταθούν με τη φασκομιλιά και το ψωμοτήρι. Ο λίχνος καρφωμένος στη μέση ενός στήλου φώτιζε και κάπνιζε μαζί τα περίγυρα σωθέματα. Διπλά-τριπλά τα κρεβάτια κολλημένα στα πλευρά, με τα μαύρα τους στροσίδια θύμιζαν νεκροθήκες στα ανήλια στα βάθη της γης ταιριασμένες. Κοντά η καμαρούλα του ναύκληρου, ανοιχτόπορτη, έδειχνε άλλο κρεβάτι στρωμένο, δύο-τρεις φωτογραφίες παλιές, μια χρωμολιθογραφία χανούμισσας, χρυσοφορεμένης και ξαπλωμένη σε πουπουλένια προς κέφαλα. Κι ολούθε κρεμασμένα τα ρούχα, στο λάδι και στο κάρβουνο βουτυγμένα. Οι μουσαμάδες ξεσχισμένοι και μυριομπαλωμένοι, τα χοντρά ποδήματα και τα κασκέτα και οι χρωματιστοί σκούφοι έδειχναν το χώρισμα καλογερικό κελί. Αλλά το φλίφλισμα του νερού που ακουγόταν στα πλευρά, η μυρωδιά του κατραμιού και τα ψημένα πρόσωπα των ανθρώπων έδειχναν πως η ζωή εδώ αγωνίζεται τον τελευταίο αγώνα της. Για τούτο και κανένας δεν πρόσεξε τώρα στο αστείο κατρακύλισμα του θερμαστή. «Δεν λέτε, ρε παιδιά, και τίποτα να ζεσταθούμε», ξαναδευτέρωσε εκείνος αγκαλιάζοντας τη θερμάστρα σαν ερωμένη. «Τι να υπούμε», ρώτησε μελαγχολικός ο Κώστας ο αξιώτης. «Νυχτιάσαν την αποψινή, δεν θέλει παραμύθια?» «Όχι, δεν θέλει παραμύθια. Εδώ στον άγριο κόρφο που είμαστε κλεισμένοι, τριγυρισμένοι από το μούγκρισμα της μαύρης θάλασσας, σαβανωμένοι από τον πουπουλένιο θυμό του ουρανού, ας πούμε κάτι τι θεϊκό και παρήγορο. Στα παλιά χρόνια οι γέροντές μας δεν είχαν την καταδίκη που έχουμε εμείς τώρα. Περνούσαν τις Άγιες ημέρες κάτω από τη στέγη τους, κοντά στη φωτιά, ανάμεσα στη φαμίλια τους. Όπως ο αμπελοφυτευτής τα αμπέλη του,
Ριγούσανε και εκείνοι το καλοκαίρι τη θάλασσα και χαίρονταν τον χειμώνα τα καλά της άφοβα. Ήξεραν τη γιορτή και την καματερή τους. Είχαν καιρό για τη χαρά και για τη θλίψη τους. Εμείς τίποτα από αυτά. Χειμώνα καλοκαίρι. Το οργώνουμε το κύμα. Βόδια καματερά στη βουκέντρα της ανάγκης. Υποτακτικά θα βλακώνουμε τα αρμυρό χωράφι. Μονάχα τη φάκνα μας έχοντας για πληρωμή. Για τούτο καλά που έτυχε η κακοκαιρία. Να αφήσουμε λίγο τον κάμα του. Δεν λέω πως θα μείνουμε τώρα ήσυχοι. Ο αφέντης θέλει δουλειά από τον δουλευτή γιατί φοβάται μην οκνέψει με την ακαμωσιά. Φαντάσου όμως, αν ήταν καλοσύνη, τι δρόμο θα παίρναμε τώρα. Έτσι τουλάχιστον έχω ελεύθερο το νου να συλλογιστώ το σπίτι μου. Αχ, το σπίτι μου. Άρχισα το παράπονο και κοντεύω να δακρύσω σαν άπραγο παιδί. Μα δεν φταίω εγώ. Φταίει αυτή η νύχτα. Φταίει το αποψινό αποσπέρισμα, το αστέρητο λαμπρό που έτρεμε βασιλεύοντας πίσω από τα χιονισμένα βουνά και τάραξε το είναι μου, όπως τους μάγους οδήγησε και μένα πίσω από τα βουνά και τα πέλαγα στην άξο, στο γρίτι μου το πρασινοντυμένο, το ταπεινό μα ολόχαρο σπιτάκι μου. Και όχι ως εδώ, παραμπρός ακόμη. Μ' έφερε στα παιδιάτικα χρόνια μου, πριν αφήσω τη στεριά και πριν ταξιδέψω στη θάλασσα. Καθόμαστε όλοι στο παραγόνι, διπλοπόδι στα μάλινα στροσίδια, ντυμένοι με τα ζεστά φορεματάκια μας, που τα έραψε της μάνας μας η φροντίδα και της αδελφής μας, της ομορφούλας τα πηδέξια χέρια. Ο πατέρας μου, θεριακωμένος και νιοφάνταχτος γέροντας, καθότανε στις προσκεφαλάδες ψηλά, και ρουφούσε απολαυστικά το τσιμπούκι του. Όταν μας έβλεπε έτσι συναγμένους, του άρεσε να διηγείται παραμύθια και ιστορίες της ζωής του. Της θάλασσας η κίνδυνη, της στεριάς οι χαρές, ο τρόμος των κουρσάρων, τα ναυτικά κατορθώματα της επανάστασης. Διάβαιναν ζωντανά και ολοφώτιστα μπροστά μας. Μα εκείνη τη νύχτα δεν θέλησε να μιλήσει ούτε για παραμύθια, ούτε για ταξίδια του. Μόλις βάλαμε το λίχνο στο λιχνοστάτι και φάγαμε τη λιψόπιτα, μας άρχισε θρησκευτικές κουβέντες. Ήταν θρήσκος ο αγιοχώματος και τα ιερά βιβλία δεν τα άφηνε από κοντά του. Αλήθεια, στα ταξίδια του είχε πρόχειρα τα τροπάρια και τις βλαστήμιας. Μα τώρα που έπαψε τον αγώνα της ζωής, φρόντιζε για τη σωτηρία της ψυχής του. «Δε μου λες», είπε στον αδελφό μου το μικρότερο, «τι όραμα είδε η Παναγία τη νύχτα που γέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό?» «Κόκαλο εκείνος». «Ρωτάει εμένα?» «Το ίδιο». «Α, δεν το ξέρετε», πρόσθεσε με ήρεμη φωνή. «Μα δε φταίτε εσείς? Φταίω εγώ που δεν σας το μάθα ακόμη. Έγινε πέρα στην Ανατολή, στον τόπο τον παράδοξο. Ποιο χρόνο δεν σας λέω. Φτάνει να μετρήσετε το φετινό και το βρίσκετε αμέσως. Εκείνη τη νύχτα μια γυναίκα, συντροφιασμένη από τον τέχτονα τον Ιωσήφ, στάθηκε μισοστρατή σε μια σπηλιά και γέννησε ένα παιδί. Φτωχά ήταν τα ρούχα της, η όψη της πικραμένη, μα είχε κάτι τι τόσο λαμπρό στη ματιά, που έλεγες θα αναστήσει και την πέτρα. Κάτω από το γαλάζιο φόρεμα και το κόκκινο στιθοπάνι, το κορμί φάνταζε λιγερό, άξιο για να θρονιάσει μια πάναγνη ψυχή. Και κάτω από τον άσπρο της κεφαλοδέτη, τα μυγδαλωτά μάτια, τα φρύδια τα σμιχτά, το λεφαντένιο μέτωπο, λαμπρότερο και από τα χρυσά στολίδια του, φανέρωναν την αισθαντική πηγή που θα σαρκώσει την αγάπη και την καλοσύνη. Γέννησε το παιδί, το βίζαξε, το τύλιξε στο σάλι της και το απίθωσε στη φάτνη, πάνω στάχυρα να κοιμηθεί. Σε λίγο ο ανασασμός έβγαινε από το στιθάκι του ήσυχος, σαν ανασασμός βαλσαμόδεντρου. Γύρω το σκοτάδι απλωνόταν πίσα, κάτω στο χώμα, πλαγιασμένα τα ζωντανά, βόδια και πρόβατα και άλογα μαζί, ένιωθαν κάποια φρίκη να χαμοπετά πάνω τους, σύγκριο να τα περιγλύφει και μέναν άγρυπνα. Μα ούτε βέλασμα, ούτε χλιμίντρισμα,
ούτε βούγεμα ηχολογούσε. Η Φάκνα έτριζε κάποτε, αλλά και εκείνη έμενε ξερομασημένη στο στόμα τους. Απάνω η σπηλιά με τον ουρανό της νεροστάλαχτο, με τα πλευρά της αυλακωμένα από τις νεροσυρμές, πράσινα από τα πολυτρίχια, σκισμένα από τα νύχια του όρνιου, τρύπια από του σφαλαγγιού το κεντρί, κλεισμένα με τον πλοκό της αράχνης, ξεθεμελιωμένα από τον ποντικό, ψήλωνε βουβή και τάραχη. Και κάτω από τη χαμηλή εμπατή, το φως αστροστόλης της νύχτας χυνόταν στις πλαγιές και τα λακώματα. Οι κουρμάδες εκεί ψήλωναν λαμπάδες, με τα καμαρωτά κλονιά καρποφορτωμένα. Εκεί τα μπέλια έδειχναν κλαδιά, έτοιμα να ανοίξουν μάτια χλωροπράσινα στο πρώτο φύσημα της άνοιξης. Εκεί, άσπρα αργυρονθισμένες οι ελιές, λαγάριζαν από τώρα το χυμό που θα καεί θυσία στον νεογέννητο. Εκεί και τα σπίτια της Βιθλεέμ, μικρά, τετράγωνα, με το δώμα πάνω και την πόρτα στο πλάγι, έλαμπαν στον ασβέστη, λες και στολίστηκαν να καλωσορίσουν εκείνον που θα τους χαρίσει τη δόξα. Βαθιά ο Ιορδάνης στέναζε μέσα στην χαλκοστρωμένη κήτη του και πρόσμενε με τρόμο το θεϊκό κορμί που θάγιαζε τα νερά του. Δεξιά στη χούνη, σαν κατάρατο πνεύμα, βρουχιόταν η νεκρή θάλασσα. Λες κι είχε ακόμη μέσα της τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αριστερά, απάνω από τους ζυγούς, εκεί που δεν έφτανε το ανθρώπινο μάτι, ήταν όμως ασήκωτος ο λογισμός του Θεού. Στη χαρά και στην ακολασία παραδομένα, ούρλιαζαν τα Γεροσόλυμα, το άσμα των προφητών και η λατρεία λαού μεγάλου. Ο Ιωσήφ, μόλις είδε κοιμισμένο το παιδί, κατέβηκε στο χωρίο να φροντίσει για τη λεχόνα. Κι εκείνη ολομόναχη, αδυνατισμένη με τη μητρική λαχτάρα στα στήθη, σταύρωσε τα χέρια, ακούμπησε το κορμί σε ένα στήλο και έκλεισε τα ματόφυλλα. Μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθεί. Η τύχη του Θεόσταλτου ήρθε να τη τυραννίσει την ψυχή. Τι θα απογένει του κόσμου την αντάρα ο τρυφερός της Κρίνος, εκείνος που της δόθηκε με το χέρι ασπροντιμένου χερουβίμ. Ποια θα είναι η ζωή και ποιο το τέλος του. Θα περάσει δρόμο πορφυρόστρωτο ή θα βάψει με το αίμα του τα αγκάθια και τις στουρναρόπετρες. Ο κόσμος παραλυμένος δεν προσέχει πια στα λόγια των προφητών. Ο Ισραήλ στενάζει κάτω από το ψέμα των Φαρισαίων και των Ρωμαίων το ζυγό. Δεν κιθαρίζει ο Δαβίδ, ούτε η Δεβόρα δικάζει το λαό κάτω από τους κουρμάδες. Ο Αρών τα τέκνα ληστεύουν. Απιστία σύγνεφο κάθεται στην ιερή κυβωτό και στου μεγάλου ναού τα άδυτα. Πίνει το αίμα των Μακαβαίων η γη, χωρίς να αποδώσει ελευθερία και δικαιοσύνη. Ο γουλονίτης Ιούδας χάθηκε χωρίς να ανορθώσει τον νόμο. Η γη της Επαγγελίας χωρισμένη σε βασίλεια και τοπαρχίες φθήρεται από τον εμφύλιο σπαραγμό, σαν να τη βαραίνει ακόμη η απίθεια των προγόνων στην έρημο του Σιν. Κόλαση έγινε ο ποτέ παράδεισος, εγωιστής και εκδικητικός και άδοξος ο περιούσιος λαός του Κυρίου. Πού θα ζήσει σε τέτοιον κόσμο το παιδί της? Άξαφνα, λίχνος ηλιοστάλαχτος κρεμάστηκε μπρος της μάνας στην ψυχή, έτοιμος να δείξει το μέλλον του νιογέννητου, όπως η Νεφέλη έδειξε άλλοτε τον άγνωστο δρόμο στη φυλή της. Και τον είδε 30χρονο Λεβεντονιό να μαγνητίζει τις ψυχές του λαού. Ψηλός, λιγερός, με σεβαστή μελαγχολία, στο ροδοζήμο το πρόσωπο, με τα καστανά μαλλιά κυματιστά στους ώμους, με το στόμα γλυκοστάλαχτο και τα γαλανά μάτια, μιλούσε στο λαό και τον έπιθε, εκήρυτε στις συναγωγές και χίλιοι τον άκουαν, ανέβαινε στο βουνό και μύργοι τον ακολουθούσαν. Διαβαίνει ανάλαφρα τη λίμνη της Γενισαρέτ και ρίχνονται λαμνοκοπώντας οι κόσμοι στα βήματά του. Οι προφήτες που τον προσπερνούσαν τώρα πισοδρομούν υπό τακτική του. Ο νόμος του Μωυσή αναζεί στα λόγια του και συμπληρώνεται. Η έρμη γη αναδροσίζεται. Τα απελπισμένα πλήθη ξαναθαρεύουν. Τα πλανημένα πρόβατα γυρίζουν πάλι στη μάντρα τους.
Η αγάπη τρέχει αδαπάνητη από τα πλατιά στέρνα του και δροσίζει το καμίνι της κακομοιριάς. Οι άπιστοι πιστεύουν και σηκώνονται οι ταπεινοί, τυφλούς φωτίζει, χολούς οδηγεί. Τα γεροσόλυμα στρώνουν τους δρόμους με βάγια να τον δεχτούν. Σύγκερα όμως καρφώνουν το σταυρό. Ο φθονερός μαθητής τον παραδίνει με φίλημα. Ο δειλός φίλος του αρνιέται πριν λαλήσει ο πετινός. Μα εκείνος, ανώτερος από τα τέκνα των ανθρώπων, συγχωρεί την άρνηση και την προδοσία. Διαβαίνει πράος μέσα από τις κοροϊδίες και τα φτισήματα. Πίνει το ξύδι και τη χολή. Φορεί το αγκαθερό στεφάνι, την περιφρονητική χλαμίδα. Κρατεί το καλαμένιο σκύπτρο και ανεβαίνει στο μαρτύριο. «Γυναίκα, να ο γιος σου», λέει την τελευταία στιγμή. Και αποχαιρετά με ένα βλέμμα μελαγχολικό τη μάνα που τον γέννησε, τους φίλους που τον πίστεψαν, τον λαό που τον τυράννησε, τη γη που είδε τις πίκρες του και τον ουρανό που θα δεχόταν το σώμα του. Η μάνα ήταν εκεί και τα έβλεπε όλα. Ήθελε να φωνάξει, να τρέξει για να τον σώσει από τα χέρια των κακούργων, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει φωνή. Το σώμα δεν ακολουθούσε τους πόθους της ψυχής. Όταν είδε ένα στρατιώτη αγριοπρόσωπο έτοιμο να λογχύσει τα πλευρά του, «Μη!», εφώναξε με όλη της τη δύναμη. Και με το «Μη» ξύπνησε. Δεν είδε ολόγυρά της τίποτα από το φρικτό δράμα. Το βρέφος κοιμότανε ακόμη πλάγι της, μέσα στη φάτνια πάνω στο άχυρο. Μα δε βασίλευε η σιγή και το σκοτάδι όπως πριν. Αγγελική αρμονία κατέβαινε από ψηλά, και λαμπρομέτωπο αστέρι έχινε θάλασσα το φως του στη σπηλιά. Και μπρος στα πόδια της, η μάγη γονατιστή με τα δώρα τους, τη Σμύρνα και το Μόσχο και το Λιβάνι, ονόμαζαν το γιο της Βασιλέα και Θεό. Εκείνη την ώρα φάνηκε στην εμπατή χλωμός ο Ιωσήφ. «Να φύγουμε», λέει τρέμοντας. Ο Ηρώδης θέλει το παιδί και οι άνθρωποι τον ψάχνουν στη χώρα. «Γλίγορα να φύγουμε». Εκείνη άρπαξε αμέσως το βρέφος, το έσφιξε στους κόρφους της και πήραν δρόμο για την Αίγυπτο. Η νύχτα τους έκρυψε, μα τα αίματα των άλλων παιδιών και ο θρήνος των μανάδων ανέβαιναν από τα σπίτια της Γαλιλαίας, πρωτόλουβη θυσία στον αναμορφωτή του κόσμου. «Πόσα αίματα θα χυθούν ακόμη», ψιθύρισε προφήτης η γυναίκα. «Πόσα αίματα». Τέλειωσε ο αξιώτης το διήγημά του. Οι σύντροφοι έμειναν ακόμη ακίνητοι σαν ονειροπλανεμένοι. Μερικοί σταυροκοπήθηκαν, άλλοι στέναξαν βαθιά σαν να ξύπνησε κάτι παρήγορο μέσα τους. Μα ο Κώστας ο θερμαστής, ίδιος στα αστεία και στα σοβαρά, ρώτησε πονηρά το σύντροφό του. «Δε μου λες Βλάμη, είδε η Παναγιά στον ηρώτης και τον πατριώτη σου το Βαραβά?» Εκείνος χολοταράχτηκε. Φοβερή βλαστήμια ανέβηκε στα χείλη του, μα την κατάπιε. Δεν ήταν καιρός τώρα να κολλαστεί κανείς. Χαμογέλασε, έκαμε το σταυρό του και ξαπλώθηκε στο έρημο κρεβάτι του. «Και του χρόνου, παιδιά, και του χρόνου στα σπίτια μας», ευχήθηκε. «Στα σπίτια μας, μα θα μας θερίζει πείνα», είπε ο θερμαστής και γέλασε δυνατά. Θείον όραμα από τα λόγια της Πλώρης, ο μέγας εικονοπλάστης Ανδρέας Καρκαβίτσας. Τα Χριστούγεννα δεν είναι παραμύθι,
νυχτιά σαν την απόψινή, δεν θέλει παραμύθια. Αυτή η διήγηση όντως ξύπνησε και στις δικές μας ψυχές. Κάτι το παρήγορο. Τα Χριστούγεννα είναι η πιο γλυκιά παραμυθία, η πιο γλυκιά παρηγοριά της ανθρώπινης ψυχής. Ένα γεγονός λυτρωτικό. Ένα γεγονός κοσμοσωτήριο. Εξύψους κατήλθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Εξύψους κατήλθε η αγάπη, η ελπίδα, η ζωή, η Ανάσταση, η αλήθεια. Τα Χριστούγεννα είναι η αλήθεια. Ήρθε ο Χριστός ως φως στον κόσμο μας, να ρίξει φως στις αμαρτίας και στους ψεύδους, τις βαριές, τις ασήκωτες, τις αλυσίδες. Να φωτιστούν αυτές και να ραγίσουν στο πρώτο Χριστός ετέχθη. Και έπειτα να συντριβούν στο θριαμβευτικό Χριστός Ανέστη. Και λεβεντογέροντας, ο πατέρας του Κώστα του Αξιώτη δεν παρέλειψε αυτήν την αληθινή του διήγηση να την ξεκινήσει όχι με το μια φορά και έναν καιρό, μα με τη φράση «το καιρό εκείνο». Κληρονόμη Θεού, και αυτήν την κληρονομιά μέχρι την τελευταία μας αναπνοή καλούμαστε να διαχειριστούμε και να διαφυλάξουμε. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.